Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ένα έκτακτο vlog. Δεν είναι έκτακτο, αν κοιμηθεί. Είναι ένα έκτακτο vlog. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι 8 Ιουλίου 2020. Έχω ένα κεφάλι καζάνι. Καζάνι. Τι λέτε αυτή την έκφραση εσείς στην Ελλάδα? Το κεφάλι μου είναι καζάνι. Καζάνι. Όχι από τα μαλλιά μου που είναι σγουρά και είναι τσιφουντοτά. Είναι καζάνι από τον πονοκέφαλο. Και από τη βαρετή διάθεση. Κάθισα να γράψω σήμερα. Και χθες προσπάθησα να γράψω. Αλλά δεν μπορούσα. Το κεφάλι μου ή το καζάνι. Και εγώ φταίω γι' αυτό. Κανείς άλλος. Έτσι, τώρα είναι μεσημέρι, είναι 2 η ώρα. Τετάρτης 8 Ιουλίου. Που προσπαθούσα να γράψω. Τις 11 που ξύπνησα. Γιατί κοιμήθηκα και πολλές ώρες λόγω όλης αυτής της εγκεφαλικής αναστατώσεως. Εντός αγωγικών, εντάξει. Λόγω αυτής της κατάστασης που με έχει ταλαιπωρήσει. Και θα σας πω, δεν θα σας πω ειδικά, θα σας πω γενικά, γιατί δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες. Σημασία έχει το λάθος που έχω κάνει εγώ, να σας πω τι λάθος έχω κάνει, μην το κάνετε κι εσείς να γλιτώσετε. Κάθισα να γράψω, δεν μπορούσα να γράψω. Δεν μπορούσα. Για να μπορείς να γράψεις, πρέπει να το κεφάλι σου καθαρό, πρέπει να είσαι ήρεμος, πρέπει να έχεις, να μπορείς να εστιάσεις όλη σου την ενέργεια σου και όλες σου τις δυνάμεις σε αυτό που γράφεις. Και έτσι είπα, τα αφήνω και για σήμερα, όπως τα άφησα και για χθες. Και θα φροντίσω να αλαφρύνει το κεφάλι μου για να μπορέσω να αφοσιωθώ στο γράψιμο. Γιατί είχαμε καλή ροή και την εκόψαμε. Αλλά θα την ξαναβρούμε, πού θα πάει. Λοιπόν, θα πιω και λίγο καφέ. Είναι ο δεύτερος καφές της μέρας, γιατί υπάργησα να ξυπνήσω. Θα σας ενημερώσω ότι το Σάββατο δεν ασχολήθηκα με το γράψιμο. Τελευταία μέρα που είχα ασχοληθεί με το γράψιμο έτσι κανονικά ήταν η Παρασκευή. Και σας είχα κάνει και το live την Παρασκευή το βράδυ που σας διάβασα και ένα κομμάτι από το πρώτο κεφάλαιο. Και σας είπα ότι πήγαινα πάρα πολύ καλά και ήμουν πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Το Σάββατο Κύριακο συνειδητά δεν ασχολήθηκα με το γράψιμο. Το Σάββατο το αφιέρωσα στην κουμπάρα, μα καλά να είναι, και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και την αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Και την Κυριακή σας έκανα ένα live το πρωί και μετά σκάναρα φωτογραφίες. Ήταν έτσι μια μέρα χαλάρη, γιατί είπα να ξεκουραστώ και λίγο. Τη Δευτέρα ασχολήθηκα με εξωτερικές δουλειές. Πήγα στη Λευκοσία, θα δείτε απόψε ένα βίντεο που τραβήσαμε με τη Γιώτα, τη ψαρά που πήγα και στο μαγαζί της. Είναι ένα βίντεο πασπαρτού, έχει απ' όλα και η κύρια συζήτηση είναι για τη γυναική ενδυνάμωση. Και γενικά για την ανθρώπινη ενδυνάμωση. Θα το δείτε στις 8. Έχετε δει ήδη χθες το βράδυ το vlog που γύρισα το πρωί, το απόγευμα, το μεσημέρι που πήγαινα στη Λευκοσία. Έχω γυρίσει και ένα άλλο που ήταν μετά τη Γιώτα. Θα το δείτε αύριο αυτό. Τα καλά του να ζεις μόνος. Και γύρισα και ένα άλλο. Την ώρα που είχα τελειώσει από όλα τα ψώκια στις 8, παιδί, θα το δείτε μες στο Σαββατοκύριακο, υποθέτω. Λοιπόν, αυτά έγιναν την Δευτέρα. Χθες Τρίτη, που ήταν η εορτή των Κυριακών μας, να ζήσουν και οι Κυριακούλες όλες εδώ από το κανάλι. Νομίζω σε όσες μου έχουν γράψει, έχω γράψει, αλλά σίγουρα και άλλες τις οποίες δεν έχω ευχηθεί να ζήσουν οι Κυριακές μας όλες. Ξύπνησα χθες το πρωί στις 7 και έκανα την λάθος επιλογή να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να ασχοληθώ. Γιατί είπαμε, λείψε που το ψυχικό να μέσα σε βρει το κρίμα. Κυπριακή παροιμία που σημαίνει απόφυγε να κάνεις αγαθοεργία για να μην βρεις φταίξιμο. Δεν βρήκα φταίξιμο σε καμία περίπτωση. Βρήκα όμως μπελά. Βρέθηκα να ξοδέψω χρόνο και ενέργεια που δεν είχα για πρόβλημα που δεν ήταν δικό μου. Και αυτό επειδή έσπευσα σε μια από τις προηγούμενες ημέρες να ανταποκριθώ στο να βοηθήσω χωρίς να ήταν απαραίτητο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με όσο λιγότερα πράγματα να κατεβόμαστε, τόσο πιο καθαρό είναι το κεφάλι μας και τόσο πιο πολύ προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας. Ακόμη και αν είμαστε ψυχολόγοι, όπως συμβαίνει στη δική μου περίπτωση,
το να ασχοληθώ με ένα πρόβλημα που δεν ήταν δικό μου, που θα μπορούσα να μην ασχοληθώ, που δεν με υποχρέωσε κανείς να ασχοληθώ, το έκανα τάχα για καλό, το έκανα για άγαθο εργία, κατέληξε στο να με ταλαιπωρήσει συναισθηματικά και γνωστικά όλη μέρα χθες. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ξύπνησα και βρήκα και άλλα email στο οποία δεν απάντησα και δεν πρόκειται να απαντήσω και έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου ότι πλέον δεν πρόκειται να δίνω συμβουλές έστω και αν μου ζητηθεί εμέσως. Θυμάστε που μιλούσαμε για τους αυτόκλητους συμβουλάτορες που πάνε από μόνοι τους και συμβουλεύουν. Ακόμη και αν εμέσως ή και άμεσα μας ζητηθεί να συμβουλέψουμε ή να παρέμβουμε, πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά αν θα ασχοληθούμε με ένα πρόβλημα ή μια διένεξη που αφορά άλλους ανθρώπους και όχι εμάς. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι έχουν τη δική τους ζωή, έχουν το δικό τους τρόπο αντιμετώπισης των τυχόν θεμάτων τους, μπορεί έμμεσα ή άμεσα να ζητήσουν τη βοήθειά μας, αλλά στην πραγματικότητα τη βοήθεια που θα τους δώσουμε να μην τη χρησιμοποιήσουν με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς να τη χρησιμοποιήσουν. Να τη χρησιμοποιήσουν με βάση τη δική τους ψυχοσύνθεση ή με βάση τη δική τους ψυχική κατάσταση που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή. Και μετά να βρεθούμε εμείς εκτεθειμένοι. Να φαινόμαστε εμείς οι κακοί της υπόθεσης ή να είμαστε εμείς που να καλούμαστε να μαζέψουμε τα σπασμένα που δεν ήταν δικά μας. Ξαναλέω, λείψε που το ψυχικό να μέσα σε βρει το κρίμα. Δεν συμφωνώ με όλες τις παροιμίες τις δημοτικές, τις παροιμίες του λαού μας, με αυτή συμφωνώ απόλυτα. Και μετά από αυτή την εμπειρία που είχα τελευταίες 30 ώρες, το λέω και το τονίζω και το εννοώ, λείψε που το ψυχικό να μέσα σε βρει το κρίμα. Αφήστε τους να λαώνονται, που λένε στην Κυπριακή διάλεξη, άστε τους να τρελαίνονται. Δύο άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι, όχι εγώ, άλλοι άνθρωποι, έχουν μεταξύ τους μια διαφωνία. Άστε τους να λύσουν τη διαφωνία τους, άστε τους να τσακωθούν. Άστε τους να δουν τι θα κάνουν. Άστε τους τα λάθη που έκαναν ή το λάθος που μπορεί να έκανε ο ένας από τους δύο, να το αντιμετωπίσει, να το διαχειριστεί. Μην μπαίνετε να συμβουλέψετε ανθρώπους πώς να διαχειριστούν καταστάσεις, ακόμη και αν εμέσως πλην σαφώς ζητούν τη συμβουλή σας. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί για παράδειγμα, αν ο άλλος είναι χειριστικός, θα σας χειριστεί, θα σας χρησιμοποιήσει, θα σας ξοδέψει την ενέργεια αδίκως, όχι για να βοηθηθεί, αλλά για να βγει σωστός. Ή αν ο άλλος ο άνθρωπος έχει μια δυσκολία να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, έχει μια δυσκολία να βάλει όρια στη ζωή του, ας ζητήσει αμέσως πλην σαφώς τη βοήθειά σας και εσείς φανείτε έτσι δυναμικοί στο πείτε, βάλε όρια, κόψε αυτό που σε απασχολεί και ο άλλος δεν το ακολουθήσει, μετά θα φανείτε ο κακός της υπόθεσης, ο οποίος έχετε κουρδίσει κάποιον να κόψει κάποιον άλλο από τη ζωή του που δεν θα ήθελε να κόψει. Λοιπόν, κόψε που το ψυχικό είναι να μέσα σε βρει το κρίμα. Φυσικά εσάς σας έχει βγει σε καλό αυτή η ιστορία, γιατί τώρα σήμερα δεν θα έκανα έκτακτο vlog και κάνω. Μόνο σε καλό σας έχει βγει. Νομίζω έχει βγει και σε άλλους ανθρώπους σε καλό, γιατί σε αυτή την ιστορία υπήρξαν τρία μέρη, τα οποία δύο μέρη έχουν και το επίπεδο το ανθρώπινο και το γνωστικό και το συναισθηματικό και το ακαδημαϊκό για να μπορούν να καταλάβουν, να πάρουν και να αφομοιώσουν τα μαθήματα από αυτή την ιστορία, και φαίνεται πως και εγώ είχα ανάγκη να εμπεδώσω αυτό το θέμα, το λείψε που το ψυχικό να μέσα σε βρει το κρίμα. Ακόμη και όταν μας καλούν να πάρουμε μέρος σε μια διαμάχη που δεν μας αφορά, ακόμη και αν θέλουν τη συμβουλή μας οι άλλοι, είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί ως προς το να ανακατευτούμε. Γιατί αν δεν αποτελούμε μέρος μιας διένεξης, εάν δεν αποτελούμε μέρος μιας κατάστασης δύσκολης, ενός καυγά, μιας διαφωνίας, μιας κατάστασης τέτοιας, εάν πάμε εμείς και αποδεχτούμε την πρόσκληση και πάμε να κάνουμε τους ειρηνοποιούς και τους σωτήρες, είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθούμε μπλεγμένοι με θέματα που δεν μας αφορούν και αν μη τι άλλο να σπαταλήσουμε πολύτιμο χρόνο και πολύτιμη θεά ουσία.
Όπως από όλες τις εμπειρίες τις αρνητικές, κρατάω το θετικό από αυτή την αρνητική εμπειρία. Κρατώ το θετικό ότι έχω εμπεδώσει στην πράξη τι σημαίνει λείψε που το ψυχικό να με σε βρει το κρίμα. Απόφυγε τις αγωθοεργίες τέτοιου είδους να μην βρεις τον πελά σου. Γι' αυτό λέω οι πραγματικοί φίλοι με πολύ φιδό δίνουν τη γνώμη τους και τη δίνουν εκεί τη γνώμη τους που πραγματικά ζητείτε. Και ποιες είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ζητηθεί η γνώμη μας από έναν άνθρωπο φίλο μας ή που πρόσκειται φιλικά προς εμάς. Είναι να ζητήσει τη γνώμη μας προσωπικά, να τη ζητήσει σε ιδιωτικό επίπεδο. Να μιλήσει μαζί μας και να πει θέλω να μου πεις με βάση την εμπειρία σου ή με βάση τις γνώσεις σου ή με βάση το ότι σου έχει συμβεί ξανά και σένα στο παρελθόν πώς νομίζεις πως θα ήταν καλύτερα να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση και να γίνει αυτή η συζήτηση επικοδομητική. Ας μην σπέβδουμε. Έχω αφήσει και τα σύρματα και κρέμονται, καλά. Σας λέω, είναι το κεφάλι μου καζάνι και δεν μπορώ να φω και κανά καζάντιπί να χαλαρώσω, ε. Το καζάντιπί, τι ωραίο γλυκό αυτό. Το Κωνσταντινοπολίτικο που πωλείται στη Θεσσαλονίκη. Αχ, δεν μπορώ να φάω. Λόγω διαβήτη, όχι λόγω απόσταση. Γιατί αν ήταν θέμα απόσταση, θα έβαζε την αριστονή και να μου φτιάξει ένα καζάντιπί που το κάνει τέλειο και θα το χλαπάγκεζα. Λοιπόν, λείψε που το ψυχικό να με σε βρει το κρίμα. Μην είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να δίνουμε συμβουλές και να κάνουμε αγαθοεργίες, ειδικά εάν είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε αργόσχολοι, που δεν είμαστε ναυκεσεροί. Άμα έχεις να γράψεις ένα βιβλίο, λες όχι στα καλέσματα και τα κελεύσματα. Όχι! Όχι, δεν εμπλέκομαι στην υπόθεσή σας. Δεν θέλω να εμπλακώ. Εντάξει, μπορεί να έχω κι εγώ, σίγουρα έχω κι εγώ ένα όφελος. Έχω κι εγώ ένα όφελος ότι έχω μάθει αυτό το πράγμα και επίσης έχω δει ξεκάθαρα ένα-δύο ανθρώπους πώς λειτουργούν και αυτό είναι χρήσιμο και για μένα στο μέλλον. Και θετικά και αρνητικά. Ενώ σε αυτή την ιστορία έχω δει έναν άνθρωπο ότι λειτουργεί πάρα πολύ θετικά και αυτό το εκτίμησα και έναν άνθρωπο που λειτουργεί πάρα πολύ αρνητικά και αυτό θα το έχω υπόψη μου για το μέλλον. Όμως, λείψε που το ψυχικό να με σε βρει το κρίμα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Πρόκειται να πω περί τίνος πρόκειται. Δεν έχει σημασία περί τίνος πρόκειται. Σημασία έχει το ηθικό δίδαγμα. Αυτό που γράφαμε όταν τελειώναμε το κατηχητικό μας. Το ρητό είναι λείψε που το ψυχικό να με σε βρει το κρίμα και το ηθικό δίδαγμα είναι ας μη σπέβδουμε να συμβουλεύουμε στις διενέξεις τρίτων ανθρώπων και να παίρνουμε θέση μέσα στη διένεξη. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ελπίζω σαν να σας αρέσει το βιντεάκι με τη Γιώτα απόψε. Εμένα μ' άρεσε πολύ και που το βλέπαμε με τη Γιώτα χθες το βράδυ. Μας άρεσε και μας. Είχε αρκετό μοντάζ μέσα γιατί ήταν έτσι χαλαρό και απρογραμμάτιστο. Αλλά βγήκε κάτι ωραίο. Σας αγαπώ πολύ. Καλό απόγευμα.